Γεια σας. Εγώ τον ήπια τον καφέ μου, μάλλον όχι τον καφέ, ήπια τη γρανίτα. Εσύ ήρθες τώρα να παραγγείλεις. Ναι, γεια σας. Τώρα ήρθα να παραγγείλουμε στο Root Garden, στο Grand Café. Βέβαια, μου λείπει μία ώρα, ένα συντριβάνι. Βραχόκηποι. Βραχόκηποι, ναι. Αυτές οι ωραίες οι πολυθρονοκαναπέδες που κάθεσαι και βουλιάζεις. Τα καναπεδάκια. Τα βλάκι. Έχουμε και τα βλάκι. Ταυλάκι, χαρτάκι. Και χαρτάκι. Έτσι, κάτι καινούργιο που έχουν έτσι φοιτητές τίτσου, πώς τα λένε. Τα τίτσου, γενικά έτσι. Αυτά, τα τίτσου έχουν. Ναι. Τα τίτσου που λέγαμε να το μάθουμε, αλλά δεν μας τα παρουσίασε. Ναι. Και εγώ δεν μπόρεσα να το μάθω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Είναι δύσκολο, Σάκη. Ό,τι μάθεις έτσι μετά, όταν είσαι μεγάλος, είναι δύσκολο. Σάκης. Άμα το μάθεις μικρός, γενικά για όλους το λέω. Υπεύθυνος λοιπόν του Grand Café και παρακολουθούμε φυσικά πλάνα. Πολύ ωραία. Σήμερα μας έχετε πάει στην άρδρα σας, αυτή την ωραία την πιτσαρία μας. Πάτε στο Grand Café και εμείς είμαστε εδώ κλεισμένοι στο στούντιο. Δεν είναι σωστό. Θα τελειώσουμε 5 η ώρα και θα κάνουμε τις αποδράσεις μας. Σάκη. Συγγνώμη, Βάσο μου, αλλά θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι. Έχετε διαγωνισμό ομορφιάς στο Grand Café κάθε μέρα, έμαθα. Τι ακριβώς εννοείς? Εννοώ εδώ. Τα κορίτσια. Τι γίνεται? Καλυστία. Εντάξει. Καλυστία. Από μόνοι έρχονται, επιλέγουμε κι εμείς, αλλά εντάξει, προσφέρουμε κάτι δροσερό, κάτι καλοκαιρινό, νομίζω ό,τι μπορούμε. Ότι με τις παρουσίες τις συγκεκριμένες, όταν πηγαίνουν να σερβίρουν, να πάρουν τις παραγγελίες, να ετοιμάσουν τα ποτά, θέλουν 2-3 δροσιστικά κοκτέιλ ο ανδρικός πληθυσμός που θα βρίσκεται εκεί για να συνέλθει. Εντάξει, να... Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να λέμε και την αλήθεια, αυτό επιδιώκουμε. Να μην είμαστε και ψεύτες. Ειλικρινής ο Σάκης. Ναι. Μπράβο. Όλγα λοιπόν και Βίκη. Βίκη και Όλγα. Καλώς ήρθατε, κορίτσια, και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ που αφαιρώσατε λίγο από το χρόνο σας για να είστε κοντά μας. Και τι μας προσφέρετε φέτος στο Grand, σε αυτό το υπέροχο μέρος, να ξεκινήσουμε λίγο από το μέρος, από τον περιβάλλοντα χώρο. Καταρχήν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τέτοιο στην Κοζάνη, νομίζω. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε στην πόλη μας. Ακριβώς. Είναι δροσερό, το πρωί μπορείτε να έρθετε να απολαύσετε καφέ, διάφορες γρανίτες. Εμάς, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Από νωρίς λοιπόν το πρωί μέχρι και όσο πάει το βράδυ, όπου μετά το μεσημέρι αλλάζει το σκηνικό και έρχεται έτσι η μπύρα και τα κοκτέιλ στην πρώτη γραμμή. Είναι ένας χώρος, όπως είπατε, πάρα πολύ όμορφος και έχετε απόλυτο δίκιο. Για εσάς που δουλεύετε σε αυτό το χώρο, μέσα στο κέντρο της Κοζάνης, είναι κάτι διαφορετικό? Σας θυμίζει καλοκαίρι, σας φτιάχνει τη διάθεση? Σίγουρα ακούγεται και το νερό από τα συντριβάνια. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Η ώρα όλα αυτά. Η Όλγα μας είπε ότι μαυρίζει κιόλας κατά τη διάθεση. Φοράτε το αντιλιακό, προστατεύεστε κι εσείς, γιατί είναι πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο. Αν και υπάρχουν και οι ομπρέλες εκεί που βελτιώνουν το περιβάλλον και οι ανεμιστήρες. Αλλά έχετε πάρει σούπερ χρώμα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε να αποδράσετε λίγο σε πισίνες και... Προσπαθούμε. Α, τα συνδυάζετε όλα. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Θέλεις να φύγουμε? Θέλω, αλλά να είμαι σίγουρη. Αγώνες βλέπουμε στο Grand Café. Αγώνες βλέπουμε πάντα. Έχουμε 3 τηλεοράσεις πλάσμα. Καλύπτουμε όλο το χώρο, με φωνή, με αυτά. Mm-hmm. Σήμερα που είναι και η εθνική... Στα μπλε σήμερα, μπλε και άσπρο. Ναι, γι' αυτό ντύθηκα και εγώ ανάλογα. Δεν ξέρω αν τα κορίτσια μπορούν να σερβίρουν εκείνη την ώρα ή όχι, όχι, είναι ό,τι καλύτερο. Μπύρα, ωραίο κορίτσια, δροσιά, πράσινο, ό,τι καλύτερο μπορείς να απολαύσεις. Η αλήθεια είναι πως εκεί πάνω στο Roof Garden, εκτός το γεγονός ότι έχεις έτσι μια πανοραμική θέα του κέντρου της πόλης και φυσικά του σήματος κατά τεθέν της Κοζάνης, του καμπαναριού μας. Απολαμβάνεις και πολύ ωραίες βραδιές με την Πανσέλινο, με το Φεγγάρι, με τα αστέρια πραγματικά δίπλα στο χέρι σου. Όχι, είναι το προνόμιό μας αυτό, ότι είναι κάτι διαφορετικό όντως, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω άλλα μαγαζιά ή οτιδήποτε, ότι προσφέρουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όντως, όταν ανεβαίνεις στο Grand απάνω, αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό, ότι ξεφεύγεις από μια κατάσταση, εντάξει. Δεν λέω, το στενό απάνω έχει το δικό του στυλ, δεν θέλω να κατηγορήσω συναδέλφους και. Αλλά όλοι οι πελάτες που έρχονται στο μαγαζί λένε όταν έρχομαι στο Grand, αισθάνομαι ότι είμαι κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά. Και είναι το πράσινο, είναι τα νερά που έχουμε, είναι
το υψόμετρο είναι κάτι διαφορετικό Ζάκη, από όλα τα και άλλα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι συνδυάζεται και όλες οι ηλικίες. Δεν βλέπεις μόνο νεολαία, σίγουρα, δεν βλέπεις μόνο μεγάλους ανθρώπους. Ναι, σίγουρα. Και όλα ξεκινάμε, αυτά είναι πολύ καλά μεταξύ. Ξεκινάμε από τις 9.30-10 το πρωί μέχρι το βράδυ που έχουμε όλες τις ηλικίες. Είναι κάτι... Και δεν ενοχλεί τους πελάτες αυτό το πράγμα. Ναι, προσπαθούμε κάπως έτσι να μοιράσουμε και λίγο τους χώρους, να δημιουργήσουμε... Έχετε διαμορφώσει τις γωνιές. Ναι, τις γωνιές, κάπου δεν παίζει τάβλη, να μην ενοχλούνται, κάπου είναι διαφορετικά, επειδή είναι και μεγάλος ο χώρος. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος και και πιστεύω προσφέρουμε κάτι διαφορετικό από ότι... Ανεμιστήρες βέβαια για την διάρκεια της μέρας για να μπορούμε να τρώσουμε. Ανεμιστήρες, air condition, έχουμε. Και το βράδυ φυσική δροσιά, γιατί είναι και ψηλά. Και είναι ένας χώρος ο οποίος έχει γίνει αγαπητός πάρα πολύ και από τους φοιτητές, Βίκη. Και δεν ξέρω, έτσι θέλεις να μας δώσεις το κλίμα, τι επικρατεί το πρωί, είναι πιο νεαρός κόσμος που επιλέγει το Grand Café? Είναι ανάλογα σε ποια μεριά θέλεις να πας. Έχει και τις νεαρές ηλικίες, έχει και τους μεγαλύτερους. Και αυτά συνδυάζονται πολύ ωραία. Και... Όλγα, ποιο είναι το must, έτσι, ρόφημα για το πρωί που μας προτείνεις να πιούμε στο Grand Café? Σοκολάτα. Τι διαφορετικό έχει? Είναι η σοκολάτα του Grand. Είναι διαφορετική σοκολάτα, νομίζω γίνεται από μηχανή. Ναι, είναι σοκολάτα μηχανής. Είναι σαν παγωτό. Είναι σαν παγωτό. Εγώ θα πρότεινα τον καφέ μας, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, έτσι το που συστική. Είναι κάτι διαφορετικό, πιστεύω ότι το κάνουμε. Φραπέ, ο φραπές είναι κλασικός. Πίνεται. Πίνεται, αλλά είναι κλασικός. Ναι. Αλλά ο φρέντο εσπρέσο και ο φρέντο καπουτσίνο θέλει μια τέχνη, θέλει μια έτσι πύρα, μια... κάτι διαφορετικό δηλαδή. Μένουμε στον έναν καφέ δηλαδή... ή... Τι εννοείς? Γιατί? Αν πούμε δύο θα πάμε έτσι. Αυτό είναι στο, πολύ... στον ένα ή στο δύο. Ένα λόγο. Για να παραγγείλεις... συνδυάσουμε και τις καλές σας τιμές, γι' αυτό το λέω. Άμα, ναι, εντάξει, γιατί σίγουρα. Γιατί όταν κάναμε τα ρεπορτάζ με την κάτι, κρίση, λέγαμε κόψαμε τους δύο καφέδες. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος πελάτης και πιει έναν καφέ και παραγγείλει δεύτερο, συνήθως δεν το χρεώνουμε. Σοβαρά μιλάς. Εντάξει. Έβγαλα και την είδηση λοιπόν. Μπράβο, βρε Βάσο. Η γρανίτα που θέλει να πιει η Βάσο, σε τι γεύση θα την παραγγείλει? Φράουλα και λεμόνι. Φράουλα και λεμόνι και ανάμιξη. Και ανάμιξη, ναι. Και όσον αφορά την ποικιλία, γιατί έχετε νομίζω και μπύρες βαρέλι. Εντάξει, πιστεύω έχουμε καλύβουμε όλες τις μπύρες. Έχουμε από όλες τις μπύρες. Έχουμε βαρέλι Άμστελ, Φίξ Ελληνική και μετά όλες τις μπύρες που συνήθως κορώνα, μπάτε έτσι που... Με την και έχουμε και τρομερά και, και έχουμε ναι. πολύ ωραίο μπάρμα το βράδυ που κάνουν τρομερά κοκτέιλ ουσιαστικά. Όταν λες ωραίος με μπάρμα... φυσικό χυμό. Συγγνώμη. Δεν μας έφερες κανέναν όμως. Όταν λες ωραίος μπάρμα... Ήρθα εγώ. Ήρθα εγώ να τους καλύψω. Αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ναι. Να φανταστούμε κάτι όπως είναι οι κούκλες εδώ πέρα. Όχι, κάτι σαν εμένα. Σαν εσένα. Κορίτσια, όλοι το βράδυ Grand Café. Δεν χρειάζεται, νομίζω το έχουμε. Πάντως, Λίτσα, επειδή είναι και μεσημέρι και δεν έχουμε φάει, έχουμε και απίστευτα συνοδευτικά. Ναι, σίγουρα έχουμε και το τσιπουράκι μας με το ωραίο το μεζεδάκι. Με την περίτσα προσφέρουμε έτσι τα ωραία μας, τα μπιφτεκάκια μας, τα λουκανικάκια μας, τα διάφορα. Δηλαδή, πιστεύω καλύπτει μια γκάμα. Πλήρες, για δηλαδή. Όλες τις απαιτήσεις. Είχαμε μάθει από το χειμερινό το Grand Café με τα πολύ ωραία συνοδευτικά εκεί πέρα τα λουκάνικα με τη σος και όχι μόνο. Άρα συνεχίζεται και το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται. Βγάζουμε και φρουτάκια, θα βγάλετε τώρα. Ναι, σίγουρα βέβαια. Φρουτοσαλάτες. Πολύ ωραία. Τα πάντα. White Sensation. Παναγία μου, που είσαι αποστολή μουσικάκι να με διορθώσει. White Sensation. Άσπρη διάθεση. Αίσθηση. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Είναι εσείς, ένα ξέρω, παρτάκι θα που... Θα σπρίσουν τα κορίτσια. Όχι, όχι, θα μαυρίσουν παραπάνω, απλώς θα βάλουν κάτι άσπρο να δείχνει να φαίνεται το μαύρισμα. Ό,τι θέλουμε. Σε άσπρο. Ναι, εννοείται. Μην έρθουν πολύ αποκαλυπτικοί ορισμένοι. Δεν μας πειράζει, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Όλα επιτρέπονται. Καλοκαίρι είναι, όλα επιτρέπονται. Είναι ένα παρτάκι που του δουλεύουν, θα το κάνουμε τώρα πρόσφατα. Έτσι με ωραία κοκτέιλ ουσιαστικά και να δώσουμε έναν τόνο έτσι καλοκαιρινό. Να ντυθούν όλοι προσωπικό και όποιοι ήρθουν με κάτι άσπρο έτσι να δείξουν και το μαύρισμά τους. Εμείς τι θα δείξουμε, Βρεσάκη? Που δεν το έχουμε. Πηγαίνετε να μας μαυρίσετε πρώτα. Και... Μέχρι να το κάνουμε θα έχετε μαυρίσει. Μέχρι να το κάνουμε. Κασέλα εδώ πέρα. Τρίμετρο πόδι. Να σου πω το μυστικό πώς μπορείς να μαυρίσεις την Κοζάνη. Θα έρθεις το πρωί 9 η ώρα 9.30 στον Grand. Μέχρι τις 11. Δύο ρίτσες που έχει και μια δροσούλα. Μόνο από μπροστά. Και μπορείς να. Μήπως το βάλεις και ξαπλώστρες.
Το σκεφτόμαστε, αλλά δεν μας κάνει καλοκαίρι στην Κοζάνη να μπορούμε να το δουλέψουμε. Μου έδωσε εμένα η Όλγα τη λύση. Θα ξαπλώσω στην ώρα. Και αυτή είναι μια λύση. Κατάλαβες τι γίνεται. Εσείς ανεξαρτήτως τις ώρες που δουλεύετε πάντα από το πρωί. Τι εννοείς. Πιάνετε θέση εκεί, βάζετε αντριακό και... Ναι, ό,τι επιβάλλετε. Χωρίς και για σας πώς είναι να δουλεύετε αρκετές ώρες, έτσι δεν είναι? Το κανονικό 8-ωρο. Το, εντάξει, αλλά είναι μια, δεν είναι μια καθιστική δουλειά. Κάθεσαι πίσω από ένα γραφείο, συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο, με διαφορετικούς πελάτες που έχουν τις ιδιοτροπίες τους, πάνω κάτω τα ξέρετε. Πώς νιώθετε, δηλαδή, όταν επιστρέφετε, όταν τελειώνετε τη δουλειά σας, αισθάνεστε αυτή την κούραση ή όλη η αγάπη του κόσμου, το χαμόγελο ή η συνομιλία που θα κάνετε σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε? Μας δίνει κουράγιο σίγουρα να συνεχίσουμε, γιατί έρχονται οι φίλοι μας, είναι κοινωνική δουλειά, συναστρεφόμαστε όπως είπατε. Είσαστε από Κοζάνη και οι δύο? Όχι, εγώ είμαι φοιτήτρια. Εγώ είμαι από Κοζάνη. Μάλιστα. Σου έλειπε ένα τέτοιο χώρο, νομίζω, από την Κοζάνη. Ναι, η Κοζάνη ήθελε κάτι τέτοιο. Οι Κοζανίτες έχουν αγκαλιάσει τον Grand Café. Ναι. Το Roof Garden συγκεκριμένα. Πάρα πολύ. Μέχρι ξεκινήσαμε αρχές του Ιούνιου, έτσι επίσημα. Καλά, καλά. Ναι, σίγουρα, ναι, γιατί φέτος ο Μάιος ήταν, είχαμε χιόνια, είχαμε καταστροφικός, μπορώ να πω. Και θα πάει μέχρι? Όσο μας πάει καιρός. Πάει και μέχρι Οκτώβριο και μέχρι Νοέμβριο. Το πρώτο πάρτι, το Wets and Sensual, θα γίνει σε συνεργασία με το Ερμής Τουρς Φωτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια πάρτι. Σίγουρα θα ακολουθήσουν. Απλώς, εντάξει, προσπαθούμε να συντονιστούμε λίγο τώρα, γιατί μας πήγε πίσω ο Μάιος και προσπαθούμε να... Σάκη, σε είχα διακόψει πριν, την ώρα που μας ανέλυες αυτά τα ωραία δροσερά κοκτέιλ από τους ωραίους δροσερούς μπάρμαν που τα κάνουν. Ναι. Δεν το ξεχνάω εγώ ιδίως στο δεύτερο κομμάτι. Δημήτρη μου. Δεν χάνω, μην ρωτήσεις. Δημήτρη, νομίζω πρέπει να έρθεις και εσύ εδώ. Για πες μας λίγα, και τι κοκτέιλ, και, τι... και μετά θέλω και πρόταση από τα κορίτσια, ποιο είναι το αγαπημένο τους. Είναι όλα με δροσερά φρούτα, είναι το τάγκιουρί, πώς το λένε, έτσι δεν θυμάμαι και καλά τα αυτά, ναι. Με φυσικό χυμό φράουλας και διάφορα με φυσικούς χυμούς έτσι ανάμεικτα, που είναι τα καλοκαιρινά. Πίνα κολάτα έχετε? Πώς δεν έχουμε, εντάξει. Πού πας χωρία, πώς δεν έχουμε, σε παρακαλώ. Κάνετε και τα ντάκιουρ, είπαμε, κάνετε? Ναι, βέβαια, αυτό ήθελα να πω, δεν το είπα. Πολύ ωραία. Καϊπιρίνια κάνετε? Από όλα, από όλα, τα πάντα. Τα αγαπημένους, Όλγα. Φεύγουμε καλά, αφού πιούμε τα ποτά αυτά. Άκου, το μοχίτο του Νίκου. Το μοχίτο του Νίκου. Α, έτσι το ζητάμε. Ναι, το φτιάχνω Νίκο τέλεια. Ψάχνουμε τον Νίκο και θέλουμε το μοχίτο του. Ναι. Δίκη. Συμφωνώ. Μοχίτο του Νίκου. Και ένα ακόμα θέλουμε. Αυτό. Ένα πιο ελαφρύ. Μαϊτάι δεν είναι ελαφρύ, αλλά είναι πολύ ωραίο. Μαϊτάι, κανένα πιο ελαφρύ. Γενικά αυτά είναι πιο ελαφρύ. Είναι ελαφριά όλα. Ρούμι, αβάνα λευκή, αβάνα μαύρη. Διάφορα μέσα. Εσείς, κύριε Βακρατσά, τι πίνετε στο Grand Café? Του Νίκου ή της Όλγας και της Βίκης? Του Νίκου. Χαμός. Κορίτσια δεν έχουμε πίσω από τον μπαρ? Έχουμε, πώς δεν έχουμε, έχουμε... να πούμε και μια πρόταση της Κατερίνας, ας πούμε το. Εντάξει, αλλά κάτι... Λέω τώρα. Απλώς έτυχε, έχουμε τη Γεωργία που κάνει τον καλύτερο καφέ στην Κοζάνη. Το καφέ και διάφορα, γιατί είναι πρωινή βάρδια. Το καφέ της Γεωργίας και το μοχίτο. Και απλώς έτυχε να μοιράσουμε έτσι τα πόστα. Έχουμε δροσερά αγόρια μέσα στο μπαρ με τα δροσερά. Επιμένει ο Σάκης. Ναι, και τα κορίτσια τα έχουμε απ' έξω να τα προσφέρουν. Δηλαδή... Σάκη, θα με κάνεις το βράδυ να έρθω στο Grand. Γι' αυτό προσπαθώ να δημιουργήσω μια κατάσταση. Λοιπόν, θα έρθω το βράδυ στο Grand εγώ και άλλοι 2, 3, 4, 5, 6 τυχεροί. Και τι θα... Εμένα δεν μου λες δηλαδή να έρθω. Αφού είσαι, θα πας στη λαπιτσαρία το βράδυ. Μετά. Και εσύ έχεις άλλη υποχρέωση πριν. Δεν μοιράστε καλά τις δουλειές. Δεν δροσερά αγόρια για μένα, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, όχι, σου παραχωρώ τη θέση μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και θα πιούμε δωρεάν τι, τα μοχίτο του Νίκου. Προσφέρω μια φιάλη. Αυτό είναι. Που αβάνα μαύρη που μπορεί να μετατραπεί σε μοχίτο και... Ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Μαύρη αβάνα, δωρεάν φιάλη. Για 4, 5, 6 άτομα όσοι θέλετε μαζευτείτε. Αν πίνετε λίγο όσοι περισσότερο, αν πίνετε πολύ όσοι λιγότερο γίνεται. Τι ώρα? Τι ώρα να πούμε? Τι ώρα να έρθουμε? Κοίτα, κατά προτίμηση όχι, σήμερα... Όχι, μπορεί να συνδυαστεί και με τον αγώνα, σήμερα, εννοώ. Ναι, σίγουρα, αλλά κατά προτίμηση... Εντάξει, αν μπορεί να συνδυαστεί με τον αγώνα. Για γυναίκες, είναι ωραία να έρθείτε στον αγώνα, γιατί θα έχει πολλούς άντρες.
Συν τους μπάρμαν, τους ωραίους, θα έχει μια μεγάλη ποικιλία. Θα έχει μια μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, να χτυπάνε τα τηλέφωνα στο κοντρόλ, έχουμε πρόβλημα. 24-6-10-37-5-75, όσες γυναίκες είστε μόνες και ελεύθερες, όπως καταλαβαίνετε, ο Σάκης είναι ο καλύτερος προξενητής. Και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, όχι μόνο. Θα πας αύριο και στην εκδήλωση των Βοηγιατών, που θα κάνουν το προξενιό, την αναβίωση του εθήμου, να πάρουν καμιά ιδέα. Ή να πάρουν αυτοί από μένα. Σωστά, το καλύτερο. Και αύριο 8.30 ώρα, ξέρετε τι άλλο θα κάνουμε. Θα πάμε στο εκθεσιακό, Δημήτρη. Ναι, ναι. Δημήτρης Βακρατσάς φυσικά μας ενημερώνει πάντοτε για ό,τι καλλιτεχνικό επικρατεί εδώ πέρα στην περιοχή. Και όχι μόνο φυσικά. Αύριο 8.30 ώρα, δωρεάν εκδήλωση, ελεύθερη είσοδος. Και ποιους θα έχουμε τώρα? Ποιους θα έχουμε, κύριε Βακρατσά, βοηθήστε μας. Κίτρινα ποδήλατα, Τσακνής, Σγιώγαλας και Μιλιόκας. Ελεύθερο αυτό. Ποιος το διοργανώνει? Στα πλαίσια ενός προγράμματος, τι ρωτάς. Δωρεάν, 8.30 ώρα αύριο στο εκθεσιακό, αμέσως πριν στην πιτσαρία στην Άρδασα και αμέσως μετά στο Grand Café. Καλά. Σας περιμένω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σάκη το Δινόπουλο, τη Βίκη και την Όλγα. Θα τα πούμε και το βράδυ, κορίτσια και κύριε Σάκη. Δεν ξέρω, δίνετε και συμβουλές για το πώς θα μαυρίσουμε γρήγορα και με ασφάλεια αυτό το καλοκαίρι. Ελάτε πάνω και θα σας μαυρίσουμε, σίγουρα. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να προστατεύσω τα μαλάκια μου. Εγώ όταν βγαίνω από τη θάλασσα, το ένα πετάει από εδώ πέρα, το άλλο από εκεί και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Ναι, και καίγονται και οι άκρες και θέλουν περιποίηση. Δεν μπορώ να παίρνω συνέχεια τη Χρύσα τηλέφωνο και να της λέω πού είσαι, έλα στην παραλία σου, πού θα κάνεις διακοπές να με εκτενήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα μας δώσει από τώρα τις συμβουλές για να πάτε προετοιμασμένοι εκεί που έχετε να πάτε. Και ένα σούπερ νέο. Τι θα γίνει λίγο μετά τον Αύγουστο στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης? Τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Διαφημίσεις.